Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε κατευθείαν στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη. Καλησπέρα σας, κύριε Σπύρτζη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μελικούνη. Τι απαντάτε σε να είστε καλά. Κύριε Σπύρτζη, τι απαντάτε σε όσους σας καταλογίζουν σόου και λαϊκισμό με αφορμή την ανθοδέσμη που δώσατε σήμερα στον κύριο Χρυσοχοίδη στην Επιτροπή της Βουλής? Αν θεωρούν λαϊκισμό, αν θεωρούν σόου ή οτιδήποτε άλλο τις σκηνές που παρακολουθήσαμε την Κυριακή, και δεν μιλάω μόνο για τον αστυνομικό των ΜΑΤ που διέλυσε μία ανθοδέσμη στην πλάτη ενός συναδέλφου του, μία ανθοδέσμη που ήταν για τη μνήμη του δολοφονημένου 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα περιστατικά που έχουμε ζήσει και χθες και στην επίδη του Πολυτεχνείου και από την πρώτη μέρα που η Νέα Δημοκρατία έχει βγει κυβέρνηση, τότε προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί τι κάνουν στον ελληνικό λαό, τι ζητήματα δημοκρατίας έχουν θέσει, τι πραγματικά, πώς μάλλον αξιοποιούν την ελληνική αστυνομία για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες και πώς έχουν αφήσει τους ακροδεξιούς θύλακες της αστυνομίας να ντροπιάσουν και την πλειοψηφία των δημοκρατών αστυνομικών της χώρας, το και τον ελληνικό λαό, και βέβαια να καταπατούν το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Είναι προφανές. Είναι πολύ μακριά η λίστα των γεγονότων που μπορούμε να αναφέρουμε. Τα είπαμε σήμερα στη Βουλή, κάποια από αυτά. Και δεν είναι η συμπεριφορά τους μία συμπεριφορά μεμονωμένων περιστατικών για να δώσει άλοθη κανείς στην κυβέρνηση και στο επιτελικό αστυνομικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι σειρά αλληλουχία γεγονότων που δείχνουν και τις εντολές που έχουν λάβει οι αστυνομικοί και το κλίμα της απελευθέρωσης των ακροδεξιών θυλάκων για το να δρούν αντιδημοκρατικά ενάντια στους πολίτες, και το ότι η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν ξεχνά τις ακροδεξιές, τους ακροδεξιούς θύλακες, τους ακροδεξιούς χώρους που φιλοξενεί, όχι μόνο στην αστυνομία αλλά και στο κόμμα της. Κύριε Σπύρτζη, το γεγονός όμως ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος βέβαια σε αστυνομικά... Καταρχάς δεν έδωσα μία ανθοδέσμη στον κύριο Χρυσοχοίδη. Στον κύριο Χρυσοχοίδη του έδωσα κάποια λουλούδια, σαν και αυτά που διέλυσε ο αστυνομικός του ΜΑΤ, που έχει την πολιτική ευθύνη για αυτό το γεγονός και για τη δράση των ακροδεξιών ομάδων και θυλάκων μέσα στην αστυνομία, για να μην ξεχνά και εκείνος και ο Πρωθυπουργός και η φυσική ηγεσία της αστυνομίας τι κάνουν, πώς έχουν απελευθερώσει αυτούς τους ακροδεξιούς θύλακες, και ότι ντροπιάζουν και με τις πράξεις και τις σημειολογικές πράξεις, που δεν είναι μία, είναι πολλές και είναι σκόπιμες από συγκεκριμένους κύκλους, αλλά και μέσα από την καταπάτηση των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να τους θυμίζει την ευθύνη τους. Ωστόσο, κύριε Σπύρτζη, δεν είναι δυνατόν για πρώτη φορά από το 1974 να εισέρχεται στον ιερό χώρο του Πολυτεχνείου η αστυνομία από την κεντρική πύλη. Δεν είναι τυχαίο να αποκόπτεται ο χώρος της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, όταν ένας πολίτης ήθελε, τηρώντας όλα τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα, όλους τους νόμους, ακόμη και αυτούς που καταπατούν το ελληνικό σύνταγμα, όπως το δικαίωμα του συνέρχεστα, με εντολή του αρχηγού της αστυνομίας, να μην του επιτρέπουν την πρόσβαση. Είναι θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα η ελευθερία της μετακίνησης. Και δεν περιορίζεται, δεν μπορεί να περιοριστεί από κανέναν αρχηγό της αστυνομίας και από κανέναν υπουργό. Κύριε Σπύρτζη, βεβαίως ο κύριος Χρυσοχοίδης, σε ό,τι αφορά σε περιστατικά αστυνομικής βίας και καταστολής, είναι πολλαπλός υπότροπος, είναι αλήθεια. Ωστόσο, σήμερα, σε αντίθεση με ό,τι έκανε ως χτες, δεν κάλυψε αυτόν τον αστυνομικό. Είπε ότι ασχημόνησε και είπε ότι θα διαταχθεί και ΕΔΕ. Αυτό θέλετε να μου πείτε, γιατί δεν σας αρκεί? Δεν μου αρκεί να σας πω γιατί. Γιατί δεν έκανε το ίδιο με τους αστυνομικούς που έριξαν
κρότου λάμψης μέσα σε είσοδο πολυκατοικία, σε κλειστό χώρο. Στην Τζαμαδού, ναι. Με τους αστυνομικούς που προπυλάκιζαν μια σειρά από πολίτες που ήθελαν να καταθέσουν ένα λουλούδι, mm-hmm. με πολίτες που έγινε σύλληψη σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Αθήνα, χωρίς λόγο, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους και αλλού, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, μέχρι και μια κυρία από ό,τι μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο, όποιος θέλει, επειδή κρατούσε ένα λουλούδι την προχώρησα στη σύλληψή της, ναι. και σε προσαγωγή της στη Γαδά. Νέοι φοιτητές στην Κυψέλη κάτω από το σπίτι τους, έχοντας μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, έχοντας μαζί τους το κινητό που έδειχνε που είχαν, ότι είχαν δηλώσει για να βγουν να περπατήσουν, το συνέλαβαν. Και μάλιστα αυτό μετατράπηκε μετά και σε κατηγορία. Mm-hmm. Μιλάμε για μια σειρά από μέτρα, αν θέλετε, και από ενέργειες, οι οποίες ντροπιάζουν πραγματικά τη δημοκρατία μας, καταπατούν το Σύνταγμα και δεν ταιριάζουν στην ελληνικό λαό. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα έκανε και ένα μίνι απολογισμό, κύριε Σπίρτζη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, των ως τώρα δράσεών του, υποστήριξε ότι ενώ τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ διέλυσε, όπως είπε, την αστυνομία ή ρήμαξε, τώρα δεν θυμάμαι το ακριβές ρήμα, ότι εκείνος έφτιαξε και μονάδες ήπιας αστυνόμευσης, ότι προχωρά και τον εκδημοκρατισμό, ότι θα βάλει ακόμα και κάμερες στις εξαρτήσεις των αστυνομικών και των ανδρών των ΜΑΤ, προκειμένου να υπάρχουν μετά τα ντοκουμέντα ποιος έκανε τι και αν παρεύει τις εντολές. Πριν βάλει κάμερες ο κ. Χρυσοχοίδης, βρίσκεται τίποτα θετικό από όσα λέει ο άνθρωπος ότι θα κάνει? Θα σας πω, καταρχάς, αυτό που επιχείρησε ο κ. Χρυσοχοίδης για μία ακόμη φορά, ναι. είναι να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με το σύνολο της αστυνομίας, κάτι που δεν ισχύει. Η κυβέρνηση έχει μπει αντιμέτωπη με την πλειοψηφία της αστυνομίας. Mm-hmm. Και έχει μπει αντιμέτωπη με την πλειοψηφία της αστυνομίας, γιατί η αστυνομική στην συντριπτική της πλειοψηφία είναι ένα δημοκρατικό σώμα που υπηρετεί τη δημοκρατία. Και δυστυχώς έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον αρνηθεί και τα προφανή που προτείναμε, όπως η αστυνομική που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, ναι. όχι οι ακροδεξιοί που κάνουν αυτά που κάνουν. Mm-hmm. Υπηρετώντας τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οι αστυνομικοί που είναι στα τμήματα που πολεμούν το έγκλημα, που βοηθούν τους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κρίση, να κάνουν κάθε 15 μέρες ένα τεστ και τον κορονοϊό. Απάντησε ότι είναι πολύ λίγα τα κρούσματα. Πού το ξέρει ο κ. Χρυσοχοίδης? Ζητήσαμε μια σειρά από αιτήματα των αστυνομικών που είχαμε συναντηθεί, ναι. Να ικανοποιηθούν. Τα αρνήθηκε όλα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ναι. Ακόμη και τα προφανή, ακόμη και οποιαδήποτε ένας άνθρωπος που θέλει να λέει ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή στοιχειώδη δημοκρατία, θα τα καταλάβει. Όπως το να μεταφέρονται οι συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όχι από αστυνομικούς, από κατάλληλο ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς που ζητήσαμε δεν έγιναν κατανοητά. Έχουν μια αιμονή. Μπορούμε να το καταλάβουμε για την ιδεολογία και για τους σκοπούς της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Έχουν μια αιμονή σε σχέση με το σοφρονιστικό σύστημα, που ακόμη και άνθρωποι που ανήκουν στην διευθυντική παράταξη κατηγορούν αυτές τις αλλαγές. Έχουν μια αιμονή στις σχολές της αστυνομίας, κύριε Μελιγκόνη, να είναι να μένουν μόνιμα μέσα οι αστυφύλακες και οι αξιωματικοί της αστυνομίας που φοιτούν εκεί. Έχουν μια αιμονή στο να κοροϊδεύουν τους αστυνομικούς ότι δήθεν θα κάνουν μια σειρά από μέτρα που δεν τα κάνουν ποτέ, όπως είναι η ανατοποίηση των σχολών της αστυνομίας, που δεν είναι ανατοποίηση. Ναι. Είναι 6 μήνες περισσότερη φοίτηση, χωρίς να λέει κανείς αν είναι φοίτηση, ναι. ή αν είναι δωρεάν παροχή υπηρεσίας, ναι. Μέσω πρακτικής άσκησης. Μάλιστα. Και σίγουρα δεν είναι ανατοποίηση. Και μια σειρά από άλλα θέματα που έχει το σχέδιο νόμου που συζητάμε. Δημιουργεί ένα δεύτερο Υπουργείο μέσα στο Υπουργείο με την Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, mm-hmm. η οποία θα έχει δική της οικονομική υπηρεσία, δική της, ναι. τεχνική υπηρεσία. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα Υπουργείο.
Μάλιστα. Και είπαμε, αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει την κυρία Νικολάου. Για να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Ναι. Βεβαίως. Και για να κλείσουμε όλη την προσπάθεια και τον απολογισμό του κ. Χρυσοχοίδη. Ο απολογισμός του κ. Χρυσοχοίδη, επειδή μάλλον έχει μνήμη που δεν ξεπερνάει, νομίζω ότι η χώρα δημιουργήθηκε το 2015, θα ξεχνάει πριν το 2015 ότι και εγώ ήταν όλη η Αθήνα. Μάλιστα. Θα ξεχνάει ότι πριν το 2015 η αστυνομία δεν είχε στοιχειώδη εξοπλισμό, δεν είχε ούτε λάστιχα για τα περιπολικά, δεν είχε μια σειρά από προμήθειες που προγραμματίστηκαν 4,5 χρόνια. Και βέβαια, ναι, δεν θα ξεχνάει, φαντάζομαι, την ίδια πολιτική, ακροδεξιοί θύλακες να δρούν με τον τρόπο που βλέπουν και σήμερα, και σήμερα ακόμη χειρότερα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Σπέρτζη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ για το δεύτερο μέρος του δελτίου μας.